Τυχαίνει ο Γιάννης Οκάς από την εκτέλεση πέναλτι στο 12ο λεπτό. Ωραία αλλαγή παιχνιδιού του Μπίγλια για τον Μπαρτ Γκορ. Τον αριστερό μέσο που κάνει καλή σέντρα, η κεφαλιά αυτή τη φορά είναι το 1-1 για την Άντερλεχτ και το πετυχαίνει ο Μπαρκ Μπουσουφά, ο Μαροκινός. Ο Ντεμάν άλλαξε με τον Μπουσουφά, η σέντρα για τον Εμπεντζά, φύλακτος το 2-1 για την Άντερλεχτ, το πετυχαίνει ο Λέιβα, αν δεν κάνω λάθος, όχι, είναι ο Φαντερμπόρε με το νούμερο 2, Παπάς. Κατεβάσει ωραία και δίνει στον Μάριτς. Και πάλι ο Παπάς με τον Σέρβο. Η προσποίηση του Καστίγιο που έχει το χώρο για το σούτ. Προτιμά τον Κωνσταντίνου. Και πάλι ο Καστίγιο. Ωραίες τρίπλες στο σούτ. 1-0 ο Ολυμπιακός με την καταπληκτική ενέργεια του Νέρι Καστίγιο. Για μια ακόμη φορά δείχνει το ταλέντο του ο Ρουγανός. Σέντρα του Μπαράνεκο. Κλάπκα στην κεφαλιά λίγο έξω από την εστία του Παναγόπουλου. Εδώ Ταραλίδης και Κοστούλας έμειναν στο έδαφος. Ο Κλάπκα τους νίκησε κατά κράτος. Και πάλι ο Νέρι Καστίγιο κερδίζει την κόντρα με ωραία κίνηση. Μεντρινός και Παπάς κάνουν κίνηση. Ο Παπάς κέρδισε την κόντρα. Αυτή τη φορά είναι τέτα τέτ με τον Σπιτ και θα κάνει το 2-0. Κραυγή ανακούφισης για τον Χάρη Παπά που έχασε το προηγούμενο γκολ. Αυτή τη φορά δεν έκανε λάθος, 2-0 στο 89 με τον ποδοσφαιριστή που έκανε εξαιρετικό πρωτάθλημα πέρυσι με την Καλαμαριά. Ανάγκασε τον Τρότσολιτ να τον πάρει πίσω στον Ολυμπιακό, τον έχει μαζί του στην προετοιμασία. Ξανά κέρδισε την κόντρα. Ψύχρεμο σούτ στο κέντρο της εστίας του Σπιτ. Στο παιχνίδι τώρα ο Στολτίδης ως ανασταλτικός μέσος περνάει ωραία πάσα για τον Καφέ. Αυτός προσπαθεί να βρει τον Τζόρτζεβιτς. Μπέλα πέρασε και είναι κόρνερ. Το πρώτο για τον Ολυμπιακό στο 3ο λεπτό εδώ στο Στρούνς. Για να δούμε το κόρνερ με τον Νοκά. Ο Κωνσταντίνου προσπαθεί για την κεφαλιά. Ο Ράιν και απομακρύνει σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Τζόρτζεβιτς. Θα κάνει το σουτ. Την μπάλα φεύγει κόρνερ από την επέμβαση του Ανδρέας Ράιν και τον κλείστησε ο Νάλντο. Ο Καφές 3-1 οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Νοκά και τον Κωνσταντίνου να κάνει κίνηση. Και πάλι ο Καφές στο πλασέ 1-0. Φάνηκε από νωρίς. Στο 18 ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ με τον Παντελή Καφέ. Διέγκο για την Βέρντερ. Απέφυγε τον Ανατολάκη με ωραία κίνηση. Κάνει και το σουτ. Ο Νικοπολίδης θα αποκρούσει. Ο Ούγου Αλμέιδα στο νέο σουτ πάνω από τα δοκάρια του Αντώνη Νικοπολίδη. Η Βέρντερ βρίσκει την φάση που δεν βρήκε σε όλο το πρώτο 45 λεπτό. Καλό κοντρόλ από τον Σέρβο. Κίνηση από τον Γεωργάτο. Έχουν βάλει στη μέση τον Βομογέλα. Η σέντρα για τον Καστίγιο. Το κοντρόλ, τον γκολ. Καταπληκτική επιθετική προσπάθεια για τους ερυθρόλευκους και τα συγχαρητήρια του Καστίγιο στον Γρηγόρη Γεωργάτο. Στο 60 λοιπόν ο Νέρι Καστίγιο γίνεται ο πρώτος παίκτης του Ολυμπιακού που σκοράρει σε δεύτερο φιλικό. Το έκανε και εναντίον της Γιάμπλονετς. Σίγουρα οι φίλοι των ερυθρόλευκων είναι ικανοποιημένοι από την παρουσία της ομάδας. Ξανά άψογο κοντρόλ του Καστίγιο προ του Νάλντο, ο οποίος δεν περνάει εύκολο απόγευμα. Εδώ στο Σρούνς, πέρασε από όλους η μπάλα, κόλλησε στα πόδια του Καστίγιο και πέτυχε το 2-0. Να και οι φίλοι του Ολυμπιακού με το τύμπανο και ο Καστίγιο που είναι έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ. Στο 62, ψιλοκρεμαστά για τον Ριβάλντο, 3-0. Σαν σε προπόνηση ο Ρίμπο, στο 62 λοιπόν, ο Αλέκος Ράντος γελάει στην κερκίδα. Δεν θα περίμενε και αυτό σε καμία περίπτωση αυτή την εξέλιξη στο φιλικό. Και ο Σάββας Θοδωρίδης βεβαίως που μπορεί να περηφανεύεται ότι έφερε γούρι στην ομάδα. Εδώ ξανά το μονοκόμματο σου του Ριβάλντο για το 3-0 του Ολυμπιακού. Και με ιδιαίτερο πλουραλισμό οι ερυθρόλευκοι στην επίθεση. Τρία γκολ από τρεις διαφορετικούς παίκτες. Όπως άλλωστε είχε συμβεί και όλες τις φορές που έχει σκοράρει ο Ολυμπιακός σε αυστριακό έδαφος. 83ο λεπτό, Ολυμπιακός Βέρντερ 3-0. Και επιχειρώντας να κάνουμε το ταμείο για τον Ολυμπιακό στο συγκεκριμένο αγώνα ατομικά. Για να δούμε τη φάση με τον Βράνιες. Να δίνει στον Πόλεντς, αυτός κάνει την προσποίηση στον Νικοπολίδη, πλασάρει, στον Ανατολάκη, συγγνώμη, πλασάρει πάνω από τα δοκάρια του Αντώνη Νικοπολίδη. Ωραία κίνηση πάντως από τον νεαρό επιθετικό της Βέρντερ, Κωνσταντίνου. Μόνος εναντίον όλων με τον Γουόμε να τον καταδιώκει. Απέφυγε και τον Άλτο. Ο Κωνσταντίνου σε μια εξαιρετική ενέργεια πετυχαίνει το τέταρτο γκολ
και κερδίζει τις εντυπώσεις για τον εαυτό του. Στο 88 λεπτό ο Μιχάλης Κωνσταντίνου εξέθεσε την άμυνα της Βέρντερ. 4-0, ο Κύπριος δείχνει, αποδεικνύει την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Το δείχνει στις προπονήσεις, δεν το είχε δείξει ως τώρα στα φιλικά με κάποιο γκολ, αλλά αυτό που έκανε στην προηγούμενη φάση τα λέει όλα. Τώρα ο Αυστριακός σφυρίζει για τελευταία φορά στο Στρούντς. Ολυμπιακός Βέρντερ 4-0. Οι Ερυθρόλευκοι σε μια εξαιρετική εμφάνιση άφησαν ευχαριστημένους και τους πιο δύσπιστους φίλους τους.